με πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα κυλήσει το διήμερο φεστιβάλ που διοργανώνει το αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Καρντελέν που λειτουργεί εδώ και 4 μήνες. Το φεστιβάλ αυτό πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή και το Σάββατο και αναλυτικά το πρόγραμμά του είναι το εξής. Παρασκευή στις 7 έχουμε εκδήλωση με θέμα τον αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου με ομιλητές τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής Κατερίνα Εγκλάζη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Κώστα Μορφίδη. Ακολουθεί στις 10.30 cocktail party. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στις 7, η οποία έχει θέμα «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, αυτοδιαχείριση και κοινωνική αλληλεγγύη». Στην εκδήλωση παρεμβαίνει εργαζόμενος από το αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, καθώς και εργαζόμενος από την Έρα Κομωτινής. Θα ακολουθήσει πάρτι στις 10.30. Στο χώρο επίσης θα υπάρχουν εκθέσεις φωτογραφίας και κοσμήματος από τις ομάδες του Στεκιού, ενώ θα υπάρχουν και προϊόντα από το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ και από το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Πέρα από το φεστιβάλ θα ήθελα να πω και δύο λόγια για το στέκι αυτό, γιατί είναι ένα στέκι το οποίο μόλις άνοιξε στην πόλη της Ξάντης, λειτουργεί μόνο 4 μήνες. Το όνομα του στεκιού είναι Καρντελέν. Επιλέξαμε αυτό το όνομα γιατί το Καρντελέν είναι ένα λουλούδι, το οποίο για να επιβιώσει πρέπει να βρει το φως του ήλιου και έτσι σπάει τον πάγο. Για μας αυτός ο πάγος είναι το φράγμα του φόβου και της σιωπής, το οποίο πρέπει να σπάσουμε και συλλογικά να αγωνιστούμε για μια άλλη κοινωνία, η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες μας. Αυτή τη στιγμή στο στέκι Καρντελέν λειτουργούν ομάδα φωτογραφίας καθώς και εργαστήρια χειροποίητου του κοσμήματος, ενώ πραγματοποιούνται προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ. Από Σεπτέμβρη μάλιστα θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται πολιτικά καφενεία, θα υπάρξει καλάθι αλληλεγγύης, ενώ θα λειτουργήσει και κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί η παιδεία πλέον τίνει να γίνει προνόμιο των λίγων. Το στέκι λοιπόν αυτό αποτελεί ένα πυρήνα αντίσταση στο σήμερα. Είναι ένα στέκι το οποίο θέλουμε να μπλεχτεί όλη η τοπική κοινωνία της Ξάνθης, είτε πλειονότητα είτε μειονότητα. Θέλουμε κάθε Ξανθιώτης, κάθε άνθρωπος που αυτή τη στιγμή πλήττεται από τις βάρβαρες πολιτικές να μπλεχτεί σε αυτό το στέκι. Θέλουμε κάθε άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή του κλέβουν την αξιοπρέπεια και την ίδια τη ζωή. Μία πρωτοβουλία νέων ανθρώπων που φιλοδοξεί να αφυπνίσει πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά όλους τους πολίτες που πλήττονται από τις βάναυσες πολιτικές του μνημονίου και οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν διέξοδο στην ανησυχία τους.